Έλα ρε Δημήτρη, φάει λίγο, σου πας τα πατατάκια. Ρε τι έχουμε πάθει με το κοκορέτσι και τα πατατάκια και τις πατάτες. Πώς θα μεγαλώσει αυτό το παιδί, είναι δυνατόν? Με κοκορέτσι και σοκολάτες και πατατάκια. Και ένα τσίπουρο καπάκι, γιατί έτσι, έτσι τρέφεται ο άντρας ο σωστός. Και δεν θέλει, το έχει φάει για τα πάντα εδώ πέρα και δεν έχει μείνει. Τι θα φάμε εμείς, μήπως να πεταχτώ μέχρι την πλατεία να πάρω μια μερίδα ακόμα? Και μετά μιλάει για το παιδί. Τουλάχιστον εκείνος είναι μικρός, παιδί μου. Δεν κοντζάμε γαϊδάρα σαν εσένα. Σωστά. Εσύ ούτε θα τα ρίξεις μπόι, ούτε είσαι στην ανάπτυξη. Έχει την εγκυμοσύνη, βλέπεις. Τα πατατάκια και το κοκορέτσι παχαίνουν. Άμα ξεκινήσεις από τώρα τέτοια... Θα γίνεις αργότερα, άστα να πάνε. Όχι τίποτα άλλο, δεν θα σε γνωρίσει και ο Αντρέας μόλις γυρίσει. Όπως θα του λάπα θα έχεις γίνει. Και όχι τίποτα άλλο, δεν έχει προλάβει και να σε παντρευτεί. Με συγκατηνιά είστε όμως, δεν σας πιστεύω. Εμείς, εμείς για το καλό σου το λέμε. Έλα κοριτσάκι μου. Έλα Δημήτρη, αλήθεια, πού πήγε, δεν κατάλαβα. Κάπου πήγε, πότε θα έρθει, τι θα κάνει, πότε γυρνάει. Τι πήγε να κάνει και πού, ξέρεις? Πήγε να κάνει ένα ρεπορτάζ με κάτι πολιτικούς για τις εκλογές που έρχονται. Ξέρω εγώ, δεν ρώτησα κι εγώ λεπτομέρειες. Άντε, άστα πατατάκια, να πάμε για ύπνο γιατί η μαμά έχει ανοιχτό κάμα το να βγάλει. Όχι, μωρέ, άστα το παιδί, θα το ταΐσω εγώ και θα το πάω για ύπνο μετά. Άστα. Καλά. Έλα, Δημήτρη μου. Έχω μια διάθεση εγώ να τραγουδήσω απόψε μες στο τσατσκίρ και έφυγε. Κάτι και τα πατατάκια. Και τα βεβαιά, και τα βεβαιά. Ναι, και αυτά. Τι έγινε? Εσύ είσαι έξαλλη. Και λίγα λες. Και δεν μπορώ να πιω και ένα ποτό. Άσε με να μαντέψω. Παρετήθηκες. Όχι, θα καθόμουν να τραγουδήσω για αυτό το τσόλι, την Αλίκη. Ήρθε η Αλίκη από το μαγαζί. Όχι μόνο ήρθε, καθόταν και πρώτο τραπέζι πίστα. Πώς κρατήθηκα και δεν της έχωσα καμιά μπουνιά να με τρέχουν και στο τμήμα νυχτιάτικο. Αυτό είναι, αυτό είναι. Το τοπίο ξεκαθαρίζει. Αυτή δεν έχει έρθει για καλό εδώ, για να μας πας τα νεύρα ήρθε. Δασκαλεμένη από τον Άγγελο, μωρέ, καλά τα έλεγα εγώ. Τι θα κάνουμε? Πάντως, εγώ μίλησα με τον Αντώνη να προσπαθήσει να την πείσει, να σηκωθεί, να ξεκουπιστεί. Αλλά, για να είμαι ειλικρινής, δεν περιμένω και πολλά. Με συγχωρείτε που χαλάω τη σοβαρότητα της συζητήσεως, αλλά... Εσένα να τραγουδάς και την Αλίκη από κάτω να σου βαράει παλαμάκια, αυτό να δω κι ας πεθάνω. Χώρια την πλάκα, εμένα αυτό το σκηνικό δεν μ' αρέσει καθόλου. Γι' αυτό σου λέω. Πρέπει να κατέβω στην Αθήνα να μιλήσω και με το Διαμαντή. Να μάθουμε επιτέλους το παιδί μου τι συμβαίνει. Γιατί τώρα, γιατί ξαφνικά μετά από 2 χρόνια. Αμάν, 1 ώρα έκανα να σε πιάσω. Και πάλι καλά, αν ήξερες που έχουμε φτάσει. Τέρμα Θεού. Και ακόμα παραπέρα. Κατάλαβα, στην κόλαση. Στην κόλαση. Μόνο εκεί βρίσκεις κάτι ψυχία σαν το στράτο. Τον βρήκατε? Βρήκαμε κάποιους που τον έχουν δει. Αύριο θα πάμε πρωί-πρωί να το ψάξουμε. Δεν πιστεύω. Αντρέα μου, για να σου πω την αλήθεια, όταν μου είπες ότι θα πάτε να τον βρείτε, δεν ήθελα να σου κόψω τα φτερά, αλλά δεν το πίστευα. Και δύο εγώ το πίστευα. Τέλος πάντων, να είναι μόνο καλά. Αυτό θέλω μόνο, τίποτα άλλο. Ναι, ναι, να είναι καλά και να θέλει να γυρίσει. Αυτό είναι τόσο σημαντικό όσο και να τον βρείτε, Αντρέα, πίστεψέ με. Γιατί αν δεν θέλει να γυρίσει, μην το πιέσεις. Δεν ξέρω, μπορεί να σταμάτησε να την αγαπάει. Μπορεί για να μην δώσει σημεία ζωής 2 χρόνια, δεν ξέρω. Θα μάθουμε. Ναι, να μάθεις, αλλά ως εκεί. Που κοντεύει να τρελαθεί η άλλη. Δεν μου πεθάνει εμένα τρέγκινα επειδή εκείνη του την έδωσε να γυρνάει στην έρημο και να τρώει ακρίδες. Μέσα. Τώρα είσαι εκνευρισμένη και γίνεις άδικη. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να τον βρείτε και να είναι καλά. Γιατί μόνο κακό, Αντρέα, μπορεί να κάνει στη Ρεγκίνα. Και να του πεις να την αφήσει ήσυχη, χαιρετίσματα από μένα.
τότε. Οι βέρες μας. Ναι. Ποτέ δεν τις φορές είμαστε στα χέρια μας. Σκεφτόσουν να με αφήσεις, αλλά τις βέρες τις είχες πάρει. Να. Τη ζωή μας θαύμα. Τι αγάπη μας. Είσαι σε λάθος δρόμο, καλή μου. Την πόρτα του θανάτου μου την ανοίγει το 13ο κλειδί. Εσύ αυτός είναι. Ναι, μάλλον αυτός είναι.